Ήστηκαν από ισχυρή έκρηξη σε αγωγό αερίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν τεράστιες ζημίες σε δύο γειτονικά κτίρια, καταστήματα και αυτοκίνητα. 35 πυροσβεστικά οχήματα με εκατοντάδες πυροσβέστες έσπευσαν στη σκηνή της ισχυρής έκρηξης τις πρώτες πρωινές ώρες, αντικρίζοντας φλόγες ύψους μέχρι και 200 μέτρων, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ορατές από πολύ μεγάλη απόσταση. Ευτυχώς η έκρηξη σημειώθηκε σε μη οικιστική περιοχή, ωστόσο τα πρώτα σπίτια δεν ήταν και πολύ μακριά, μόλις 500 μέτρα. Ο Δήμαρχος της Μόσχας δήλωσε ότι η πιθανότερη αιτία για την έκρηξη είναι η αύξηση της πίεσης στον αγωγό. Ωστόσο, διερευνάται και το ενδεχόμενο ατυχήματος με πυροτεχνήματα, αφού η έκρηξη σημειώθηκε μόλις μερικές ώρες μετά το τέλος των εορτασμών της επετείου της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που περιλάμβανε και μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων.